Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το έχετε πράξει ήδη, αν είστε καινούργοι στο κανάλι μας, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, επέστρεψα από τις ολιγομέρες διακοπές και σας έχω πει και άλλες φορές ότι συνειδητά δεν παρακολουθώ τηλεόραση εδώ και πολύ καιρό. Έπεσε όμως το μάτι μου σήμερα το πρωί, καθώς άνοιξα το κινητό μου και μπήκα στο διαδίκτυο, στην είδηση ότι άλλος ένας πεθερός σκότωσε το γαμπρό του, αυτή τη φορά στην Νίκαια. Και λίγες μέρες πριν ένας άλλος πεθερός σκότωσε το γαμπρό του στην Αγία Βαρβάρα. Και παρακολούθησα λίγα βίντεο κλιπς από εκπομπές τις οποίες μιλούσαν άνθρωποι που είχαν σχέση με αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα και διάβασα κιόλας κάποια άρθρα και αποφάσισα ότι έπρεπε σήμερα, ότι πρέπει σήμερα να φτιάξω ένα βίντεο με τίτλο «Ναρκισισμός και δύο πεθεροί που σκότωσαν το γαμπρό τους». Λοιπόν, γνωρίζετε φαντάζομαι τα περιστατικά. Έχω βρει εδώ πέρα δύο άρθρα, ένα από την αυτεμπορική .gr και ένα από την AI εφημερίδα και διαβάζω έτσι συνοπτικά για όσους έχετε ακούσει την προτροπή μου και δεν παρακολουθείτε ειδήσεις. Το άρθρο από την αυτεμπορική του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου 2024 το βράδυ. Άρα προφανώς εκείνη τη μέρα έγινε, 24 Φεβρουαρίου. Ακόμη μια οικογενειακή τραγωδία γράφτηκε στην Αγία Βαρβάρα Εγάλεο, όταν ένας 69χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε τον 57χρονο γαμπρό του, άνδρα της κόρης του, στην αυλή του σπιτιού τους επί της οδού φιλικής εταιρείας στην Αγία Βαρβάρα. Ο γιος του δράστη, ο οποίος είναι αστυνομικός και μένει στον αποκάτω όροφο, έτρεξε όταν άκουσε τον πυροβολισμό και όταν διαπίστωσε τι είχε συμβεί, τηλεφώνησε ο γιος στην άμεση δράση και ο πατέρας του συνελήφθη. Η πεποίθηση, η εσφαλμένη πεποίθηση, θα προτρέξω να πω εδώ, του 69χρονου, όπως ο 56χρονος γαμπρός του φερόταν άσχημα στη σύζυγο του και κόρη του δράστη, ήταν αυτό που οδήγησε στην ανθρωποκτονία του από τον 69χρονο πεθερό του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Όπως θα δείτε και στο επόμενο άρθρο που θα σας διαβάσω, ήταν μια πεποίθηση η οποία δεν εδραζόταν πουθενά. Αντιθέτως, και τα δύο παιδιά του Φωνιά και της Φώνης σας, γιατί έχει συλληφθεί και η γυναίκα του, έχουν προφυλακιστεί και οι δύο για συνέργεια, και τα δύο παιδιά των Φωνιάδων ήταν no contact από τους γονείς τους, οι οποίοι ξεκάθαρα έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Και συνεχίζει το άρθρο σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, που αναφέρει μάλιστα πως το φωνικό έγινε μπροστά στα μάτια ενός από τα εγγόνια του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο αστυνομικός και γιος του δράστη, όσο και η σύζυγος του θύματος και κόρη του δράστη διαψεύδουν τον πατέρα τους. Και μάλιστα ο γιος του τόνισε ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ο γαμπρός του να φερόταν άσχημα στην αδερφή του, θα είχε παρέμβει. Είπε ο γιος του δράστη πως είχαν άριστες σχέσεις μεταξύ τους τα αδέρφια και έκαναν παρέα οι οικογένειές τους και πως ο πατέρας του είχε τάσεις να παρεμβαίνει και είχε αποκτήσει τέτοιου είδους αιμονές με τον γαμπρό του. Η οικογένεια του θύματος έμενε στον πρώτο όροφο. Στο δεύτερο όροφο έμενε ο αστυνομικός και στο ισόγειο ο Φωνιάς, εδώ λέει ο ηλικιωμένος, εγώ θα πω ο Φωνιάς με τη σύζυγό του. Γιατί 69 χρόνων δεν είναι ηλικιωμένος. Όταν επέστρεψε ο γιατρός με το παιδί του, ο πεθερός του βγήκε έξω, τσακώθηκαν, άρπαξε μία καραμπίνα και τον πυροβόλησε σωριάζοντας τον νεκρό μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Το θύμα που ήταν γιατρός άφησε προσωρινά τα δύο του παιδιά στον κουνιάδο του, καθώς έλειπε η σύζυγός του και πήγε να πάρει το άλλο το παιδί από κάπου για να επιστρέψουν μαζί. Ο αστυνομικός, ο γιος του Φωνιά δηλαδή, άκουσε τη φασαρία και τους πυροβολισμούς, κάλεσε την αστυνομία και έτρεξε κάτω. Σε κατάσταση σοκ και εκείνος προσπαθούσε να κρατήσει τα παιδιά και καλούσε τον πατέρα του να παραμείνει στο σημείο, το Φωνιά δηλαδή. Εκείνος ξεκίνησε περπατώντας με την καραμπίνα να φύγει, λέγοντας πως πάει να παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα. Ομάδα Δίας που έφτασε στο σημείο τον είδαν και τον ακινητοποίησαν. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής που είχε αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες της τραγωδίας. Αυτό είναι ίσως λίγες ώρες μετά που έγινε το συμβάν.
Και διαβάζω από ένα άλλο άρθρο από την iEfemerida.gr. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και τα δύο links και τους δύο συνδέσμους για τα δύο άρθρα από τα οποία σας διαβάζω, και θα βάλω και το σύνδεσμο για την εκπομπή από την οποία θα βάλω ένα μικρό απόσπασμα στη συνέχεια, από την εκπομπή του Star. Λοιπόν, iEfemerida, τους λόγους που οδήγησαν τον 69χρονο να δολοφονήσει το γαμπρό του μπροστά στην εγγονή του, στην Αγία Βαρβάρα, να ζητά αστυνομία. Αυτό είναι την επόμενη μέρα, 25 Φεβρουαρίου, υποθέτω, δεν έχω συγκρατήσει την ημερομηνία, υποθέτω πως ο φόνος έγινε 24 Φεβρουαρίου, και 25 Φεβρουαρίου είναι το επόμενο άρθρο, αυτό που σας διαβάζω τώρα. Ο δράστης πυροβόλησε 3 φορές το θύμα, αφαιρώντας του τη ζωή έξω από την πολυκατοικία στην οποία ζούσαν όλοι μαζί. Αχ, αυτές οι ολέθριες οικογενειακές πολυκατοικίες. Το έχω πει πολλές φορές σε βίντεο, θα το τονίσω όσο δεν γίνεται. Εάν ζείτε σε μια οικογενειακή πολυκατοικία από την κόλαση, παρατήστε τη. Προτιμήστε να μείνετε σε ένα τσαντήρι, να μείνετε σε ένα πολύ μικρότερο σπίτι, παρά να μένετε σε μια οικογενειακή πολυκατοικία στην οποία ζείτε κόλαση. Ο γιος του δράστη, αστυνομικός μάλιστα στο επάγγελμα, ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία για να το συλλάβουν. Αργότερα συνελήφθηκε και η 68χρονη σύζυγος του δράστη, καθώς σύμφωνα με μάρτυρα τον προέτρεπε να πυροβολήσει τον γαμπρό τους. Από το θηροτηλέφωνο φώναζε ρίξ του. Δύο ναρκισσοί μαζί, θυμάστε τα βίντεο που κάναμε για δύο ναρκισσούς μαζί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρας κατέθεσε ότι η 68χρονη προέτρεπε από τη θηροτηλεόραση τον άνδρα της να πυροβολήσει τον γαμπρό της φωνάζοντας ρίξ του. Στο δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη σύζυγό του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Στην αστυνομία, ο δράστης ισχυρίστηκε πως πίστευε ότι ο γαμπρός του κακοποιούσε την κόρη του, αναφέροντας πως είχαν διαφορές. Άνθρωποι που γνώριζαν την κατάσταση στην οικογένεια υποστήριξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι πεθερά δεν ήθελαν τον γαμπρό τους από την αρχή, επειδή ήταν μεγαλύτερος και θεωρούσαν ότι δεν περνά καλά η κόρη τους. Κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά τόσο η κόρη τους όσο και ο αστυνομικός γιος τους. Μάλιστα, τα δυο παιδιά δεν μιλούσαν με τους γονείς τους, παρότι έμεναν όλοι μαζί στο ίδιο κτίριο. Ήταν no contact δηλαδή ο γιος και η κόρη με τους γονείς. Στο ισόγειο οι γονείς, τον πρώτο ο γιος, τον δεύτερο η κόρη. Ο γιος τους μάλιστα δήλωσε πως οι γονείς του είχαν αιμονή ότι η αδελφή τους δεν περνούσε καλά στο γάμο της, τονίζοντας πως όχι μόνο δεν ίσχυε αυτό, αλλά είχαν μια αρμονική σχέση χωρίς καυγάδες και προστριβές. Πώς έγινε το φωνικό στην Αγία Βαρβάρα? Σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού και γιου του δράστη, ο γαμπρός του, όπως ήταν γιατρός σε νοσοκομείο, τον παρακάλεσε να μείνει λίγο με τα δύο από τα παιδιά του, γιατί πήγαινε να πάρει την κόρη του από κάποια δραστηριότητα. Στο ισόγειο όμως υπήρξε ένας λεκτικός καυγάς με τον πεθερό του και έφυγε για να πάρει το παιδί του. Όταν επέστρεψε, ο 69χρονος τον περίμενε στην αυλή και μπροστά στο εγγόνι του τον πυροβόλησε με 3 σφαίρες, τραυματίζοντας το θανάσιμο. Φίλος του θύματος περιέγραψε τον δράστη ως έναν περίεργο άνθρωπο. Ήταν ένας περίεργος άνθρωπος ο πεθερός του και δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις. Ούτε η κόρη του είχε σχέσεις με τον πατέρα της. Αλλά από αυτό να φτάσει να πάρει μια καραμπίνα και να το σκοτώσει, δεν μπορώ να φανταστώ τι συνέβη, ανέφερε. Επιβεβαιώνοντας πως το θύμα με τη σύζυγό του ήταν πραγματικά πολύ αγαπημένη. Στο ιατρείο, όποτε πήγαινε, μιλούσαμε σαν φίλοι. Αγαπούσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι ήταν αγαπημένη, είχε μάτια μόνο για τη γυναίκα του. Μάλιστα, και όταν τα λέω εγώ, και να πηγαίνετε no contact με τους ναρκισιστές γονείς σας και τα ναρκισιστικά πεθερικά σας, βρίσκονται κάτι ψυχούλες που πάνε κάτω από τα βίντεο και σχολιάζουν το αίμα νερό δεν γίνεται, και καταστρέφεις την ελληνική οικογένεια όταν λες να πηγαίνουμε no contact με τους γονείς μας. Ναι, αν έχεις τέτοιους προβληματικούς γονείς, εάν έχεις τέτοια προβληματικά πεθερικά, αν οι γονείς σου, τα πεθερικά σου είναι ναρκισιστές με περικεφαλαία, που δεν χρειάζεται διάγνωση για να καταλάβουμε αν κάποιος είναι ναρκισιστής, χρειάζεται μόνο προσεκτική παρατήρηση της συμπεριφοράς τους, ναι, πας και no contact και φεύγεις όσο πιο μακριά γίνεται. Να πάνε στο καλό και τα σπίτια και τα χωράφια και οι περιουσίες
προκειμένου να χάσουμε την ψυχική μας υγεία, τη σωματική μας υγεία, ακόμη και την ίδια μας τη ζωή από αυτά τα τσογλάνια που είναι οι ναρκισσιστές. Θυμώνω. Θυμώνω πάρα πολύ. Θυμώνω γιατί γνωρίζω αρκετά κακόβουλα πρόσωπα, τα οποία κάνουν συνεχώς επίκληση στο συναίσθημα και λένε στα παιδιά που προσπαθούν να γλιτώσουν από τοξικές οικογένειες, δεν είναι σωστό να πας no contact με τους γονείς σου, δεν είναι σωστό να κόψεις σχέσεις και πρέπει να συγχωρούμε. Ναι, συγχώρα, συγχώρα, μας πυροβόλησαν και μας σκότωσαν. Λοιπόν, δεν το είχα γνωρίσει, δεν το είχα διαβάσει αυτό το περιστατικό. Γιατί σας είπα ξανά και στην αρχή αυτού του βίντεο και σας έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι αποφεύγω τις ειδήσεις. Τώρα όμως όταν έπεσε στο μάτι μου το χθεσινό, πήγα και έμαθα και για το πριν μία εβδομάδα. Το χθεσινό, προχθεσινό, πότε ήταν. Λοιπόν, το άλλο περιστατικό. Η οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα το δήλωσε ότι ο πατέρας της κακοποιούσε και τη μάνα της και αυτήν την ίδια. 4 χρόνια πριν αποφασίζει η μάνα να χωρίσει. Η μάνα νομίζω είναι 55 χρόνων τώρα, άρα στα 51 αποφασίζει να χωρίσει. Φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και πάει στην Αθήνα, όπου πήγε η κόρη της και έφτιαξε την οικογένεια της μόλις έφυγε από το σπίτι, όσο πιο μακριά γίνεται από τον τοξικό, κακοποιητικό ναρκισσό πατέρα της. 4 χρόνια μετά που βρήκε το θάρρος να φύγει η γυναίκα του, πραγματοποιεί την απειλή του που ήταν να σκοτώσει τον γαμπρό του, γιατί μέσα στο μυαλό του το ναρκισσιστικό, μέσα στο μυαλό του το προβληματικό, αυτός ο πολύ κακός άνθρωπος, αυτός ο κακοήθης ναρκισσιστής, είχε ότι η κόρη του και ο γαμπρός του έβαλαν πάνω, κούρδισαν, έσπρωξαν τη γυναίκα του να το χωρίσει. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε το σύνδεσμο που είναι από το κανάλι του Star, της Star τηλεόρασης, στο YouTube. Είναι από την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, τη χθεσινή. Μία εβδομάδα μετά προφανώς έγινε το ένα φωνικό μετά το άλλο. Και καθόλου παράξενο ο δεύτερος δράστης, ο δεύτερος φωνιάς, να ενθαρρύνθηκε από την ιστορία με τον πρώτο φωνιά, παρόλο που τον πρώτο φωνιά το συνέλαβαν και αυτόν και τη γυναίκα του. Ο δεύτερος δράστης και αυτόχυρ, γιατί όχι μόνο σκότωσε τον γαμπρό του μπροστά στα εγγόνια του, αυτό πυροβολήθηκε, κατέβηκε με την καραμπίνα από τη Θεσσαλονίκη, με άλλο αυτοκίνητο από αυτό που οδηγούσε συνήθως, όπως είπε η πρώην γυναίκα, το οποίο είχε την έγνοια 4 χρόνια γυναίκα, και πήγε στο σπίτι της κόρης του απ' έξω, καραούλι, και σκότωσε τον γαμπρό του. Και μετά αυτό πυροβολήθηκε. Και η κόρη του και η πρώην σύζυγός του δήλωσαν, η κόρη του με πρόσωπο, φάτσα κάρτα στην κάμερα, η πρώην γυναίκα του με πλάτη στην κάμερα, δήλωσαν ότι 4 χρόνια πριν είχε εξεταστεί στη Θεσσαλονίκη, στο ψυχιατρίο της Σταυρούπολης, είχε κρατηθεί από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα, μετά από τις διαδικασίες που γίνονται, μέσω εισαγγελέως αν δεν κάνω λάθος. Ξαναλέω, εγώ επειδή τον περισσότερο χρόνο ζω στην Κύπρο, δεν γνωρίζω καλά το ελληνικό σύστημα. Μέσω εισαγγελέως νομίζω έγινε αναγκαστική ψυχιατρική εξέταση. Έτσι το λέμε στην Κύπρο, αναγκαστική ψυχιατρική εξέταση. Ξέρω ότι έχουμε εξαιρετικούς νομικούς εδώ στο κανάλι. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια τη διαδικασία που ακολουθεί κάποιος για κάτι τέτοιο. Τον κράτησαν και τους είπαν μετά ότι δεν βρίσκουν να έχει κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Είναι απλώς ένας πολύ κακός άνθρωπος. Και όπως είπε και η κόρη του, σας βάζω το σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να δείτε ολόκληρο το βίντεο από την εκπομπή της Ζήνας στο απόσπασμα. Λέει η κόρη του, της είπαν ότι έχει σωάστας φρένς. Λοιπόν, χρειάζεται οπωσδήποτε να ενημερωθούν απάντες όσοι έχουν να κάνουν με θέματα ψυχικής υγείας και ασφάλειας για το ζήτημα του ναρκισσισμού. Σε αυτό το σημείο σας βάζω ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή της Ζήνας και ακούστε με μεγάλη προσοχή τι λέει η γυναίκα του φωνιά. Και να γλιτώσουμε κάποιες ζωές, αν μπορούμε να γλιτώσουμε έστω και μια ζωή και να μην αδιαφορούν για τον καθένα. Και για αυτούς που θα μείνουν πίσω και για αυτούς που θα φύγουν.
Εντάξει, όταν συνάντησα την κυρία Χρυσούλα μου είπε ότι 40 χρόνια δεχόταν έντονη κακοποίηση και ήθελε να βγει στην εκπομπή μας να πει γιατί δεν έφευγε νωρίτερα. Αυτό θέλω να το στείλει στο μήνυμα μέσω της κυρίας Κουτσελίνη, Χρυσούλα μου. Γιατί ήμουν εκεί από 15 χρονών παιδί που δεν ήξερα τι μου γινόταν και δεν βρέθηκε ένα χέρι από έναν ενήλικα να με πάρει και να μου πει φεύγεις από εκεί. Και ήμουν σαν τον ναρκωμανή και όταν σταμάτησα, όταν έφυγα από εκεί, ήμουν σαν να ήμουν σε απεξάρτηση, πιστέψτε με. Δηλαδή σου γίνεται μια άσχημη συνήθεια που δύσκολα φεύγεις. Αν δεν σε αρπάξει κάποιος. Δεν με άρπαξε κάποιος. Το σκέφτηκα μόνο μου γιατί δημιουργούσε πρόβλημα και στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου. Ήταν αργά. Τι να κάνω. Σας είπανε απλώς ότι δεν είναι ασθενής, αλλά είναι ένας κακός άνθρωπος. Ναι, ακριβώς. Μας πήραν τηλέφωνο. Είναι φοβερό αυτό να σας έχουν μιλήσει. Γιατρού δεν το ξέρω. Στο κανάλι μας, εδώ στη συμμετοχή, έχουμε τελειώσει την προηγούμενη εβδομάδα το διάβασμα και το σχολιασμό του βιβλίου του Scott Peck, «Άνθρωποι του ψεύδου». Το οποίο είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί πολλά χρόνια. Σε εκείνο το βιβλίο, ο Dr. Scott Peck, ένας Αμερικανός ψυχίατρος και συγγραφέας, ο συγγραφέας του βιβλίου «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» που είναι από τα παγκόσμια bestsellers του προηγούμενου αιώνα, τονίζει την αναγκαιότητα η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής να μελετήσει τη ψυχολογία του κακού. Η ψυχολογία του κακού δεν έχει να κάνει με διαγνώσεις των DSM. Παρόλο που οι δύο φωνιάδες, οι τρεις φωνιάδες, γιατί είπαμε ότι και η γυναίκα του τύπου από την Αγία Βαρβάρα προφυλακίστηκε για συνέργεια σε δολοφονία, και οι τρεις φωνιάδες, ίσως αν εξεταζόντουσαν από ένα ψυχίατρο, ο οποίος ήταν ειδικευμένος στο να κάνει το MMPI ή κάποιο άλλο έγκυρο τεστ προσωπικότητας, να συναντούσαν τα απαραίτητα κριτήρια για να έχουν μια επίσημη διάγνωση ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας από αυτήν, από το δεύτερο πλέγμα των διαταραχών προσωπικότητας. Όμως, ξαναλέω, ενώ τα στοιχεία στον DSM και τα στοιχεία στο ICD και γενικότερα επίσημες διαγνώσεις περί ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας και τα στατιστικά μιλάνε για ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού το οποίο έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, δυστυχώς στην πραγματική ζωή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Είναι ναρκισσιστές και ξαναλέω, το να καταλάβεις αν κάποιος είναι ναρκισσιστής δεν έχει να κάνει με τα επίσημα κριτήρια διάγνωσης στο ICD και στον DSM. Το ICD είναι το εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις διάφορες ψυχικές και σωματικές διαταραχές και τον DSM είναι το εγχειρίδιο διάγνωσης και κατάταξης ψυχικών διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Πρόσβαση στο ICD έχουν όλοι οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι. Πρόσβαση στο DSM έχουν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι για να κάνουν διαγνώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει μια επίσημη διάγνωση από ειδικό ότι κάποιος έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας για να καταλάβουμε ότι κάποιος είναι ναρκισσιστής, είναι κακός άνθρωπος δηλαδή. Φτάνει να παρατηρήσουμε συμπεριφορές. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω για άλλη μια φορά το 5ο επεισόδιο από το podcast με θέμα τον ναρκισσισμό. Ακούστε το με προσοχή. Γιατί χρειάζεται ως κοινωνία και ως πρόσωπο ο καθένας ξεχωριστά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ανάμεσά μας παλιοχαρακτήρες, κακοί άνθρωποι οι οποίοι μας καταστρέφουν. Περιστατικά όπως το φόνο του γαμπρού από Πεθερό, αυτό που έγινε στην Αγία Βαρβάρα μια μισή εβδομάδα πριν και αυτό που έγινε λίγες μέρες πριν στην Νίκαια, είναι περιστατικά τα οποία είναι καταφανή, γιατί ο κακός άνθρωπος, ο κακοήθης ναρκισσιστής παίρνει την καραμπίνα και σκοτώνει τον άλλον. Παρόμοια περιστατικά δολοφονίας ψυχών, δολοφονίας χαρακτήρων συμβαίνουν καθημερινά στην κοινωνία μας, καθημερινά στην ελληνική οικογένεια, καθημερινά στον εργασιακό χώρο, καθημερινά στις φιλικές σχέσεις, καθημερινά στις ερωτικές σχέσεις. Οι ναρκισσιστές είναι παντού, ζούμε ανάμεσά τους. Κάποιος είχε γράψει σε ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο ότι η Dr. Ramani, η Dr. Ramani Τερβάσουλα είναι
η πιο γνωστή ακαδημαϊκός και clinician και κλινικός ψυχολόγος, η οποία ασχολείται με τον ναρκισισμό και έχει γράψει το βιβλίο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», το οποίο έχουμε διαβάσει και σχολιάσει πάλι στη συμμετοχή στην περιγραφή του βίντεο. Θα βάλω και αυτά τα δύο links με το playlist για το βιβλίο «Οι άνθρωποι του ψεύδους» από τον Scott Peck και το βιβλίο του Dr. Raman Ντερβάσουλα «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Το σχόλιο λοιπόν αυτό έγραφε ότι σε πρόσφατο βίντεο της η Dr. Raman είπε ότι 3 στους 10 είναι ναρκισιστές. Και εγώ σχολίασα ότι πολύ φοβάμαι ότι είναι περισσότεροι από 3 στους 10. Ο ναρκισισμός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δεν είναι μία ψυχική διαταραχή, δεν είναι μία ψυχιατρική διάγνωση, είναι μία πραγματικότητα. Βλέπετε ότι η πρώην γυναίκα του δεύτερου φωνιά, η πεθερά του θύματος, λέει ξεκάθαρα, περιγράφει ξεκάθαρα στο απόσπασμα που μόλις παρακολουθήσαμε, τη συνεξάρτηση. Ότι λέει ότι ήταν από 15 χρονών μαζί του, και όταν μετά από 40 χρόνια έφυγε, ήταν σαν την εξαρτημένη και χρειαζόταν απεξάρτηση. Και επίσης, σε αυτό το απόσπασμα λέει πολύ καθαρά ότι δεν βρέθηκε κανένας ενήλικας όταν αυτή ήταν 15 χρονών και βρέθηκε με το φωνιά να τη σώσει. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ψυχοεκπαίδευση. Απαραίτητη! Για να προστατεύσουμε πρωτίστως τα παιδιά μας και μετά τους εαυτούς μας, όσοι είμαστε. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί εδώ στο κανάλι μας παρακολουθούν και νεαρά παιδιά. Παιδιά στην εφηβεία. 20χρονα παιδιά, 25χρονα παιδιά, 17χρονα παιδιά, 18χρονα, 19χρονα παιδιά. Και μου γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι παρακολουθούν και χαίρομαι αφαντάστα. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα για τα οποία μιλάμε. Δεν έχω καμία απολύτως εμμονή με τον ναρκισισμό ή με τη συνεξάρτηση. Καμία απολύτως. Ούτε έχω κέφι και όρεξη να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Δεν γουστάρω. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το ζήτημα του ναρκισισμού. Δεν μ' αρέσει το ζήτημα της συνεξάρτησης. Έχω μοιραστεί πολλές φορές σε αυτό το κανάλι και στο playlist για τη συνεξάρτηση και στο playlist για τον ναρκισισμό ότι εγώ η ίδια όχι απλώς αυτό προσδιορίζομαι ως συνεξαρτώμενη, αλλά έχω και διαγνωστεί από την ψυχολόγο μου συνεξαρτώμενη. Και είμαι μια συνεξαρτώμενη σε αποθεραπεία. Συναντώ συνεχώς γύρω μου ανθρώπους οι οποίοι είναι θύματα ναρκισιστών και οι οποίοι λόγω συνεξάρτησης και μπήκαν σε κακοποιητικές σχέσεις και παρέμειναν σε κακοποιητικές σχέσεις και κινδυνεύουν σωματικά και ψυχικά από κακοποιητικές σχέσεις. Οι ναρκισιστές είναι οι κακοποιητές. Ο ναρκισιστής είναι ο κακοποιητής της διπλανής πόρτας. Και ο ένας πεθερός και ο άλλος δεν είχαν δώσει δικαιώματα στη γειτονιά, ιδίως ο δεύτερος. Εννοείται ότι το υπάρχον σύστημα όσον αφορά τον έλεγχο της εγκληματικότητας της οικογένειας δεν είναι επαρκής. Υπενθυμίζω ότι ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα είναι το 15.900 και στην Κύπρο το 14.400. Και σε οποιαδήποτε χώρα ζείτε μπορείτε να αναζητήσετε να βρείτε τον εθνικό αριθμό για τη βία στην οικογένεια. Τουλάχιστον σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια. 15.900 στην Ελλάδα, 14.400 στην Κύπρο. Πολλές φορές και κάτω από σχόλια στα βίντεο έχω προτρέψει ανθρώπους να τηλεφωνήσουν στον εθνικό αριθμό για τη βία και να ζητήσουν βοήθεια και να ζητήσουν να παραμείνουν και στα καταφύγια. Τα οποία καταφύγια αυτή τη στιγμή φιλοξενούν μόνο γυναίκες, εξ όσο γνωρίζω. Στην Αμερική έχει 1-2 καταφύγια που μπορεί να φιλοξενήσουν άνδρες. Γιατί και οι άνδρες μπορεί να είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Μην πάτε μακριά. Στο περιστατικό στην Νίκαια συνελήφθηκε η γυναίκα του φωνιά για συνέργεια. Γιατί φώναζε από το θηριοτηλέφωνο ή από τη θηριοτηλεόραση. Ρίξ του! Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Αν έχετε ναρκισιστές γονείς, ναρκισιστές αδέλφια, ναρκισιστές συζύγους, τρέξτε να γλιτώσετε. Αφήστε πίσω χρήματα, περιουσίες, σπίτια. Και επίσης, επειδή πολλές φορές κάτω από τα σχόλια έχω διαβάσει, λες να πάμε no contact με τους γονείς, τα παιδιά και τι θα γίνει με τα αγγόνια που δεν θα βλέπουν τους παππούδες. Να, εδώ έχουμε περιπτώσεις εγγονιών που βλέπουν τον παππού να σκοτώνει τον πατέρα.
Δεν μιλάμε για γυναικοκτονίες εδώ πέρα. Για ανδροκτονίες μιλάμε. Δύο πεθεροί σκότωσαν τον γαμπρό τους και οι δύο από τον ναρκισισμό τους και την κακοήθεια τους. Εννοείται ότι χρειάζεται αλλαγές και η νομοθεσία. Χρειάζεται να εναρμονίσουν τις γνώσεις τους. Όλη η ειδική ψυχικής υγείας δουλεύει στον ιδιωτικό της στο δημόσιο τομέα σε σχέση με τις νέες γνώσεις περί ναρκισισμού. Ως στυλ προσωπικότητας και όχι απλώς ως διαταραχή προσωπικότητας από το β' πλέον. Δεν μου αρέσει που χρησιμοποιώ δύο φόνους, δύο δολοφονίες για να τονίσω πόσο σημαντικά είναι αυτά που συζητάμε εδώ στο κανάλι μας για τον ναρκισισμό και τη συνεξάρτηση. Δεν μου αρέσει που βρήκα υλικό για να πω να κοιτάξετε τους σκοτώνουν. Δεν το απολαμβάνω. Ξαναλέω, αυτά τα δύο περιστατικά ξεχωρίζουν επειδή με την καραμπίνα ο κάθε πεθερός πήγε και σκότωσε τον γαμπρό. Πόσοι πεθεροί και πεθερές, πόσοι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά τους ψυχικά. Τα διαλύουν. Ναρκισισμός αυτή είμαστε. Προτιμώ χίλιες φορές να είμαι no contact με γονείς, με πεθερικά και τα παιδιά μου να μεγαλώσουν χωρίς να ξέρουν ποιος είναι ο παππούς τους ή η γιαγιά τους, παρά να γνωρίζουν παππού και γιαγιά οι οποίοι σκοτώνουν εμένα την ίδια, τον άνδρα μου, τα παιδιά μου ή οτιδήποτε. Βάζω τον εαυτό μου ως παράδειγμα. Προθετικά μιλώντας. Και είναι πάρα πολύ φυσικό και αναμενόμενο αν έχουμε μεγαλώσει με ναρκισσιστές γονείς και αν είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε και ψυχοθεραπεία και ψυχοδουλειά και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τη συνεξάρτηση, να ελκυόμαστε από ανθρώπους που είτε ήδη είναι ναρκισσιστές, είτε ήδη να μην έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες με άλλους ναρκισσιστές γονείς. Άρα δεν είναι καθόλου παράδοξο να είναι και οι γονείς μας και τα πεθερικά με ναρκισσιστές. Ναι. Ναι. Προσοχή. Προσέξτε τα παιδιά και τα παιδιά μας που έχουμε γεννήσει, τα παιδιά μας που έχουμε και το εσωτερικό παιδί μας. Μακριά από τους φωνιάδες. Οι ναρκισσιστές είναι φωνιάδες ψυχών και ενίοτε σωμάτων. Συγγνώμη για το βαρύ βίντεο. Χρειάζεται όμως να προβληματιστούμε εξαιρετικά ως κοινό και να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Και ναι, δεν είναι διάγνωση το κακός άνθρωπος. Είναι μια πραγματικότητα. Και ζούμε ανάμεσα σε κακούς ανθρώπους. Και χρειάζεται να προστατευτούμε πάση θυσία. Ξαναλέω, αφήνουμε πίσω σπίτια, περιουσίες. Τι να το κάνεις να ζεις στην οικογενειακή πολυκατοικία και να σκοτώνεσαι. Ξαναλέω, πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται ψυχικά σε οικογενειακές πολυκατοικίες. Προς αυτές οι δύο περιπτώσεις, επειδή είναι σωματικός σκοτωμός, επειδή τους έχουν σκοτώσει, τους έχουν αφαιρέσει τη ζωή, ξεχωρίζουν. Σας στέλνω την αγάπη μου, καλή δύναμη. Όσοι άνθρωποι αγωνίζεστε, όσοι άνθρωποι αγωνιζόμαστε να ξεφύγουμε από τη συνεξάρτηση και να μηνθούμε απέναντι στον ναρκισισμό που υπάρχει έτσι άφθονος γύρω μας, καλή δύναμη. Όσα ναρκισάκια μπαίνετε στο κανάλι για να ψυχοεκπαιδευτείτε και να παίζετε τα κακόμοιρα, τα συνεξαρτώμενα πρόσωπα. I'm watching you, σας βλέπω. Ξέρω ποιοι είστε. Ξέρω πολύ καλά ότι στο κανάλι μας μπαίνουν άνθρωποι που είναι ναρκισάρες του κερατά. Οι οποίοι μπαίνουν και ακούν τα βίντεο και μπορεί να μοιράζονται και όλα στα βίντεο στα social τους. Για να λένε, α, είμαι συνεξαρτώμενη και το είπε και ψυχολόγος. Ενώ είναι ήδη κακοποίηση. Shit happens. People happen. Narcissists happen. Ζούμε ανάμεσά τους. Ας αμυνθούμε και ας προστατευτούμε χωρίς καμία λύπηση. Καμία λύπηση. Απολύτως σε εγκληματίες. Καμία. Είναι εγκληματική η ναρκισσιστή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ναρκισσιστών. Ξεκάθαρα οι δύο δολοφόνοι ήταν κακοήθειες ναρκισσιστές. Υπάρχουν όμως και οι καλυμμένοι ναρκισσιστές, οι κοινωνικοί ναρκισσιστές. Πολλά είδη ναρκισσιστών, οι οποίοι ξαναλέω μπορεί να μην δολοφονούν σώματα, αλλά οπωσδήποτε δολοφονούν ψυχές. Προσοχή.